άλλη μία βόλτα της παρέας ξεκινάει για να επισκεφτούμε κάποια αρκετά όμορφα μέρη. Θα κινηθούμε παράλληλα της Ιωνίας Οδού μέχρι να συναντήσουμε τη διασταύρωση που πηγαίνει προς Καλέτζι. Ο δρόμος δεν έχει δοθεί επίσημα στην κυκλοφορία. Λοιπόν, καλημέρα, είμαστε εδώ με τον Τζόνι. Μετά από ένα χρόνο μας έκανε τη τιμή και ήρθε. Θα πάμε στο Καλέτζι, έχει κάτι καταράχτες και είμαστε παράλληλα από την Ιόνια Οδό. Είναι ένας δρόμος εδώ, έχει ανοίξει, δεν έχει δοθεί βασικά στην κυκλοφορία, αλλά εμείς θα πάμε να το εξερευνήσουμε. Πήγαμε. Η αλήθεια είναι πως η διαδρομή του νέου αυτού δρόμου είναι αρκετά όμορφη. Μετά από 15 λεπτά περίπου θα φτάσουμε στο χωριό Καλέτζι, όπου υπάρχει μία διαδρομή άγνωστη για αρκετούς. Θα ακολουθήσει μια μικρή χωμάτινη διαδρομή και στη συνέχεια ένα τσιμεντένιο μονοπάτι με το σκηνικό να αλλάζει ξαφνικά, εμφανίζοντας μια άγρια ομορφιά. Θα αφήσουμε τις μηχανές μας αρκετά ψηλά σε κάποιο σημείο, μη γνωρίζοντας πως ο δρόμος ήταν αρκετά καλός μέχρι το σημείο που ξεκινάει μια μικρή πεζοπορία μέσα στο πράσινο. Φτάσαμε! Έχουμε λίγο περπάτημα, αλλά είναι όλα τα λεφτά ο δρόμος. Εκεί κάτω κάνουν και rafting. Τι άλλα νέα τώρα, Τζον, για πες, πού χάθηκε. Μικρές γεφυρούλες, κιόσκια, ένας παλιός νερόμυλος και γενικά όλη η διαδρομή σε κάνει να μαγεύεσαι από όλο το τοπίο. Λοιπόν, ανατεβούμε κάτω, τέρμα, στο εκεί που περνάει ο Άραχθος. Ακούμε και φωνές εδώ κάτω, κάποιοι άλλοι θα είναι. Οπότε εδώ είναι ο παλιός υδρόμυρος, λογικά, ξέρω. Πάμε.
πάμε και κατεβαίνω από το κεντρικό ύψος. Ναι, πάμε έτσι. Ακολουθώντας το μονοπάτι, θα κατεβούμε μέχρι το σημείο όπου περνάει ο Άραχθος ποταμός. Αφού κατεβήκαμε μέχρι κάτω, συνεχίσαμε μέχρι τον καταράκτη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πάμε αρκετά μέσα, διότι δεν είχαμε τον κατάλληλο ρουχισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, απολαύσαμε και με το παραπάνω αυτό το όμορφο μέρος. Επίσης, στη γύρω περιοχή μπορείτε να απολαύσετε και την εμπειρία του ράφτινγκ. Όταν κατεβήκαμε, τώρα πως ανεβαίνουμε πάλι. Η βόλτα μας όμως δεν σταματάει εδώ. 16 χιλιόμετρα βόρεια από το Καλέτζι βρίσκεται ένα επιβλητικό μοναστήρι, το οποίο δεν γινόταν να μην το επισκεφτούμε. Κατεύθυνση λοιπόν προς το χωριό Ελληνικό και την Ιερά Μονή Τσούκας. Όπως θα παρατηρήσετε, σε κάποια σημεία της διαδρομής υπάρχουν διάφορα εκθέματα. Πρόκειται για έργα τέχνης του Γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσης, στο χωριό Ελληνικό υπάρχει και μουσείο με διάφορα και εντυπωσιακά έργα του συγκεκριμένου Γλύπτη. Μετά και από αυτή την όμορφη διαδρομή, φτάσαμε στην Ιερά Μονή Τσούκας.
χτίστηκε το 1190 από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Άγγελο σε υψόμετρο 760 μέτρων δίπλα σε έναν γκρεμό με θέα στην όμορφη χαράδρα του Αράχθου. Η ίδρυσή της οφείλεται σε θαύμα της ιερής εικόνας της Παναγίας που έως και σήμερα κοσμεί το εσωτερικό του μοναστηριού. Πήρε το όνομά της από την κορυφή του λόφου που είναι χτισμένη, καθώς Τσιούκα Ανάλτα στα βλάχικα σημαίνει υψηλή κορυφή. Η Ιερά Μονή Τσούκας καταστράφηκε το 1736 και ανακαινίστηκε το 1779. Είχε σπουδαίο ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, στο βράχο Τσούκα βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Οι κάτοικοι, θέλοντας να προστατεύσουν την εικόνα, έκτισαν σε κοντινή απόσταση ένα εκκλησάκι και την τοποθέτησαν στο εσωτερικό του. Την επόμενη μέρα, η εικόνα πήγε ξανά και στάθηκε στο ίδιο σημείο επάνω στο βράχο. Αυτό εκλήφθηκε ως θαύμα και έτσι ανεγέρθηκε το μοναστήρι ακριβώς πάνω από τον τόπο όπου στάθηκε η εικόνα. Τέλος τη βόλτα για σήμερα. Καλή ήταν, έτσι. Έκτακτη, έκτακτη, αλλά καλή. Πολύ καλή. Αφήνοντας το μοναστήρι, πήραμε πλέον το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια τελευταία στάση σε μια λίμνη που είχαμε επισκεφθεί πρόσφατα. Η λίμνη δεν είναι άλλη από την εντυπωσιακή λίμνη στη Βουλιά Σαϊωαννίνων. Επειδή μας άρεσε αυτή η λίμνη, είπαμε να την ξαναεπισκεφθούμε. Και με αυτό κλείνουμε αυτή την εξαιρετική εκδρομή. Η έκτακτη βόλτα με τις μηχανές μας οδήγησε σε δύο εκπληκτικά μέρη. Μην ξεχνάτε ποτέ να εξερευνείτε, να ζείτε το πάθος σας και να αγκαλιάζετε τη ζωή σαν μια τελείωτη περιπέτεια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.